Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο αποτελεί ένα σχέδιο που εμείς, ως Νέα Δημοκρατία, οραματιστήκαμε και σχεδιάσαμε, αλλά και διαμορφώσαμε. Σήμερα θα έπρεπε να είχαμε εορταστικό κλίμα και να υπερψηφίζαμε τη σύμβαση παραχώρησης. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να συζητάμε για ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησής σας. Αντί να συζητάμε για ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, που θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που θα συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας και που θα λειτουργήσει ως μεγάλος εμπορευματικός σταθμός για τη χώρα και με σημαντικές διεθνείς προοπτικές, αντί λοιπόν να συζητάμε για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να συζητάμε για μια σκανδαλώδη σύμβαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Τελικά στην κυβέρνηση δεν είστε μόνο ανίκανοι, αλλά είστε και επικίνδυνοι για τη χώρα. Έχετε μια ικανότητα να δημιουργείτε σκάνδαλα σε κάθε ζήτημα που καταπιάνεστε. Έχετε γίνει η κυβέρνηση των σκανδάλων. Τι να πρωτοθυμηθούμε άλλωστε. Να αναφέρουμε τις πρόσφατες κατηγορίες καμένου προς Γκοτζιά στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη πως πήραν χρήματα από τον Σόρος για να υπερασπιστούν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Καταγγελίες από υπουργό προς άλλους υπουργούς, παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τη μνημειώδη και ύποπτη σιγή του Πρωθυπουργού για το θέμα αυτό. Την απόκρυψη της επιστολής παρέτησης Γκοτζιά και τις απειλές Γκοτζιά προς τον Πρωθυπουργό να την δημοσιοποιήσει. Να αναφέρουμε το θέμα της αγοράς από την ήδη ζημιογόνο ΔΕΗ της ζημιογόνου εταιρείας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Σκοπίων έναντι του ποσού 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα δεν έχετε απαντήσει για τη σκοπιμότητα αυτής της φοβερής τρομερής επένδυσης. Ούτε για τη ζημία που έχει δημιουργήσει και θα δημιουργήσει στο μέλλον της τη ΔΕΗ. Να αναφερθούμε για το θέμα των 1,6 δις που έχουν κατασπαταληθεί για το χειρότερο καταβλισμό που έχει φτιαχτεί ποτέ για το μεταναστευτικό στη Μόρια από τους υποτιθέμενους ευαίσθητους αριστερούλιδες. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Ακόμα δεν έχετε δώσει καμία απάντηση στην έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό. Δυστυχώς διασύρεται τη χώρα μας διεθνώς. Να αναφέρουμε το περίφημο σκάνδαλο καμένου με τα 300.000 βλήματα στη Σαουδική Αραβία. Άλλο ένα δυσόδες σκηνικό με πρωταγωνιστή τον κύριο Καμένο, τον κύριο Κοτζιά, μεσάζοντες, λαθρέμπορους και 300.000 βλήματα. Για να θυμίσω ότι 100.000 βλήματα έχει ζητήσει η Σαουδική Αραβία και φυσικά ο κύριος Καμένος πάσχιζε να πουλήσει και άλλες 200.000 βλήματα. Πού όμως, πού θα πήγαιναν τα χρήματα, ποιος θα τα έπαιρνε? Να αναφέρουμε ακόμα την εγκρυπτό εκχώρηση των 10.119 ακινήτων κυριότητας του ελληνικού δημοσίου για 99 χρόνια στο υπερταμείο, χωρίς καμία ακόμα φορά η κυβέρνηση να έχει δώσει πληροφορία αναφορικά με το ποια είναι τα ακίνητα αυτά, παρά τις ερωτήσεις που έχουμε κάνει, σε μια απέλπιτα προσπάθεια να αποφύγει τις αντιδράσεις. Να σας θυμίσω ότι από τη θέση της αντιπολίτευσης κατηγορούσατε τους πολιτικούς σας τότε αντιπάλους για προδοσία. Τι εννοούσατε? Για ξανά να κάνετε λίγο ένα restart. Τώρα παραδίδεται εν κρυπτό τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και δεν ενοχλείται κανένας αριστερός, παρά τις ευαισθησίες που είχατε. Να αναφέρουμε τι έχει γίνει μετά από τις σοβαρότατες καταγγελίες του προσωπικού της ΕΡΤ, ότι βρίσκεται σε απόλυτη παρακμή. Για να σταθούμε μόνο στο πλέον πρόσφατο σκάνδαλο του τελευταίου τριμήνου. Καμία απάντηση για κανένα σκάνδαλο, συγκάλυψη, σιωπή, ένοχη σιωπή. Και έρχεται ο κύριος Πύρτζης, ο αγαπητός Χρήστος Υπουργός, να φέρει ένα ακόμα σκάνδαλο. Τη σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο. Κύριε Υπουργέ, σας κληροδοτήσαμε μια σύμβαση επικερδή για το ελληνικό δημόσιο και καταφέρατε να τη μετατρέψετε σε ένα ακόμα σκάνδαλο, και κρατήστε τη λέξη αυτή, όπου ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο. Γιατί άραγε, οφείλετε να απαντήσετε. Γιατί, κύριε Υπουργέ, διαφοροποιήσατε τους όρους της προκήρυξης επί της οποίας κατατέθηκε και η μοναδική προσφορά σε σχέση με τους όρους τελικής σύμβασης που υπογράφηκε και έρχεται σήμερα προσκύρωση στη Βουλή με το παρόνομο σχέδιο? Γιατί, κύριε Υπουργέ, μειώσατε με τη σύμβαση παραχώρησης το εφάπαξ τίμημα προκαταβολή κοινός που θα πρέπει να καταβάλει ο παραχωρησιούχος σε 10 εκατομμύρια ευρώ? Γιατί αλλάξατε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΓΕΑΟΣΕ, η οποία αναρτήθηκε στο διάβγεια, παρακαλώ, 21 Τρίτου του 2018,
και αναφέρεται ότι το εφάπαξ τίμημα που θα πρέπει να καταβάλει ο παρουσιούχος ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Να σας θυμίσω ότι τα 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν το εφάπαξ τίμημα της σύμβασης που είχε ετοιμάσει η Νέα Δημοκρατία το 2006. Και μάλιστα το κάνατε αυτό, κύριε Σπίρτζη, δηλαδή μειώνετε το εφάπαξ τίμημα κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή που διπλασιάζεται από 30 σε 60 χρόνια τα έτη παραχώρησης. Γιατί, κύριε Υπουργέ, αλλάξατε τη σύμβαση? Τι μεσολάβησε άραγε και από την προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης το εφάπαξ τίμημα μειώθηκε κατά 50%? Γιατί αλλάξατε το εφάπαξ τίμημα? Γιατί είστε τόσο large, αλήθεια, προς όφελος του παρουσιούχου, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, κατά 10 εκατομμύρια ευρώ? Γιατί, κύριε Υπουργέ, αλλάξατε το συντελεστή δόμησης? Γιατί από 0,4% που ίσχυε κατά την κατάθεση των προσφορών και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ήταν 40%, το αυξήσατε εν μία νυχτή στο 1,65% και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60%. Γιατί υπερτετραπλασιάσατε τη συνολική δυνατότητα δόμησης και από τα αρχικά 235.330 τετραγωνικά μέτρα φτάνετε στα 970.000 τετραγωνικά μέτρα? Γιατί, κύριε Υπουργέ, αλλάξατε τη δυνατότητα που παρέχεται από τη σύμβαση στον παραχωρησιούχο να κατασκευάζει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την εξυπηρέτηση των χρηστών αλλά και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε τρίτους? Γιατί, κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με τη σύμβαση, ο παραχωρησιούχος απαλλάσσεται από τα δημοτικά τέλη, υφιστάμενα αλλά και μελλοντικά? Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεσμεύεται το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια της περίοδου παραχώρησης, δηλαδή τα 60 χρόνια? Δεν θα πρέπει να επέλθει καμία, σύμφωνα με αυτά που λέτε και ψηφίζετε σήμερα, απολύτως τροποποίηση της ελληνικής νομοθεσίας που τυχόν να βλάπτει το παραχωρησιούχο? Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεσμεύεται το ελληνικό κράτος ότι δεν θα μπορεί να νομοθετεί, για παράδειγμα, για το καθεστώς που διέπει την ευρύτερη περιοχή του Θριασίου? Και πώς, κύριε Σπίρτζη, η εν λόγω πρόβλεψη υπερισχύει του εσωτερικού δικαίου της χώρας μας? Κύριε Υπουργέ, όλες οι αλλαγές που κάνετε στη σύμβαση είναι όλες προς το συμφέρον του παραχωρησιούχου και ζημιώνουν το ελληνικό δημόσιο. Κύριε Υπουργέ, όλες οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν μετά την κατάθεση της δεσμευτικής προσφοράς και χωρίς καμία απολύτως μετατροπή του προτινόμενου τιμήματος. Κύριε Υπουργέ, συνεχίζεται επάξια το έργο των σκανδάλων και της ζημίας του ελληνικού δημοσίου που κάνει η κυβέρνησή σας. Συνεχίζετε επάξια να είστε μέλος της κυβέρνησης, αλλά της κυβέρνησης των σκανδάλων. Της κυβέρνησης που ζημιώνει τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Για όλους αυτούς τους λόγους, φυσικά, τα καταψηφίζουμε το σημερινό νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.